Συζητούσαμε νωρίτερα με τον κύριο Διαμαντή, που είναι μέλος της ομάδας υποστήριξης του συνδυασμού σας, για μια εκδήλωση που έχετε αύριο το απόγευμα. Είναι ένα ιδιαίτερο κομμάτι αυτό και θα μας απασχολήσει και με όλους τους υποψηφίους. Δηλαδή, τι γίνεται με τα χωριά. Άλλαξαν τα πράγματα και θέλω λίγο να μας πείτε πώς βλέπετε αυτή την, ξεκινώντας αυτή τη συζήτηση, μετά θα προχωρήσουμε στα αμιγώς εκλογικά, αλλά είναι ένα ιδιαίτερο κεφάλαιο τα χωριά και τα τοπικά συμβούλια με το νέο νόμο. Δεν θα είναι όπως είναι τώρα, έτσι κι αλλιώς. Σίγουρα είναι ένα ιδιαίτερο κεφάλαιο και είναι κάτι που αποτελεί σημαντική προτεραιότητα για τον συνδυασμό μας. Και βέβαια με την αλλαγή του εκλογικού νόμου βλέπουμε ότι υπάρχουν και τέτοιες διαφοροποιήσεις σε ό,τι έχουν να κάνουν με την, σε ό,τι έχει να κάνει με την εκλογική διαδικασία στις περιοχές αυτές. Τα τοπικά λοιπόν είναι κάτι που θα δώσουμε, τα τοπικά συμβούλια είναι κάτι που θα δώσουμε ιδιαίτερη σημασία ως συνδυασμός, αλλά και εγώ προσωπικά είναι κάτι που θα πρέπει να αξιοποιηθεί, θα το πούμε βέβαια και στη συνέχεια. Ναι. Αλλά σε ό,τι έχει να κάνει με την αυριανή εκδήλωση έχουμε πάρει την πρωτοβουλία, ώστε με αφορμή της επίσκεψης ενός ειδικού νομικού, θα έλεγα, που πάνω στα θέματα της τοπικής αυτοδιοίκησης. Ο νομικός είναι αυτός που συνεργαζόμαστε εμείς εκτός Καστοριάς. Βέβαια έχουμε και τη νομική μας υποστήριξη εντός της Καστοριάς, τους συνεργάτες μας. Παρ' όλα αυτά όμως με αφορμή την επίσκεψη του συγκεκριμένου ανθρώπου θέλουμε να δώσουμε την δυνατότητα σε πολίτες ή σε υποψηφίους οι οποίοι θέλουν να ασχοληθούν με την εκλογική διαδικασία σε ό,τι έχει να κάνει με τα τοπικά συμβούλια, να έχουν μία πλήρη ενημέρωση από άνθρωπο ειδικό σε αυτά τα θέματα. Μάλιστα. Θα έχει ενδιαφέρον λοιπόν αύριο να δούμε πραγματικά αυτές τις αλλαγές και πώς, βέβαια, πάντα το είπε και ο κύριος Διαμαντής, πρέπει να λειτουργεί αμφίδρομα αυτά. Ό,τι και να γίνει και ό,τι αλλαγή να γίνει για τα χωριά, αν ο Δήμαρχος δεν ενδιαφέρεται, δεν πρόκειται να υπάρξει. Δηλαδή, να μην ξεχνάμε και αυτή την παράμετρο, γιατί είναι πολύ βασική. Δηλαδή, πρέπει να έχει το μυαλό εκεί και όχι μόνο στην πόλη. Για να επανέλθω, κύριε Νατσούλη, στο θέμα αυτό, να πω ότι και στις περιοδίες που κάνουμε το τελευταίο διάστημα, αυτό που τονίζω και εγώ προσωπικά, αλλά και οι υποψήφοι σύμβουλοι του συνδυασμού μας, είναι η ιδιαίτερη σημασία, όπως σας είπα και πριν, που θέλουμε να δώσουμε στα τοπικά συμβούλια. Τα τοπικά συμβούλια και οι τοπικοί πρόεδροι, όπως και οι πολιτιστικοί σύλλογοι που υπάρχουν σε όλα τα δημοτικά διαμερίσματα της περιφέρειας, του Δήμου Καστοριάς, πρέπει να έχουν τις ανάλογες σημασίας. Είναι ο άνθρωπος κλειδί στην κάθε περιοχή. Uh-huh. Είναι ο άνθρωπος, είναι το εργαλείο, θα έλεγα, της εκάστοτε δημοτικής αρχής. Ο εκάστοτε λοιπόν πρόεδρος είναι το εργαλείο το οποίο θα πρέπει να εκμεταλλευτεί η δημοτική αρχή, γιατί στην ουσία είναι ο άνθρωπος που ασχολείται με τη συγκεκριμένη περιοχή. Εάν λοιπόν αυτόν τον άνθρωπο δεν του δώσεις την απαραίτητη σημασία, θα αναγκαστείς εσύ ο ίδιος, είτε ως δήμαρχος, είτε ως αντιδήμαρχος, είτε ως οποιοδήποτε άλλος προϊστάμενος κάποιας δημοτικής υπηρεσίας, να πηγαίνεις και να επισκέπτεσαι τις περιοχές αυτές. Αυτός ο άνθρωπος λοιπόν, τα τοπικά συμβούλια που απαρτίζουν, το Διοικητικό Συμβούλιο της περιοχής, είναι οι άνθρωποι οι οποίοι στην ουσία σου κάνουν τη δουλειά, σε διευκολύνουν στο έργο. Απλά και αυτοί οι άνθρωποι θέλουν τις ανάλογες σημασίες. Είναι ένα κεφάλαιο ολόκληρο τα τοπικά, θα το δούμε πραγματικά και ομολογουμένως με τις επισκέψεις που είδα, ας πούμε, ένα βίντεο προχθές και ένας νέος τρόπος στα Κόρεστια προσέγγισης εκεί και επικοινωνιακός, θα έλεγα. Θα το δούμε και αυτό στην πορεία, αλλά ας ξεκινήσουμε από κάτι άλλο. Κύριε Κονέτσιτη, προσπαθώντας να δούμε και ποια είναι τα δυνατά σημεία του καθενός που διεκδικεί την ψήφο των Καστοριανών, παρατηρούμε ότι και με την ενασχόλησή σας και την πορεία σας στον σύνδεσμο των γουνοποιών, τον προφήτη Λία, προσπαθήσατε από την πρώτη ώρα να χτίσετε αυτό που ονομάζουμε δημόσιες σχέσεις. Στην πορεία παρατηρήσαμε ότι οι δημόσιες σχέσεις εξελίχθηκαν ουσιαστικά και σε πραγματικές φιλίες με κάποια πρόσωπα κλειδιά που σας βοήθησαν για τα θέματα του συνδέσμου, νομίζω αρκετά. Το είδα και πρόσφατα, να πω και ένα παράδειγμα. Βρέθηκα για δουλειές στην Θεσσαλονίκη, αλλά βρεθήκαμε και στη ΔΕΘ, αν θυμάστε, κύριε Κορέντσιτη. Εκεί είδαμε λοιπόν ότι υπάρχει ένα πολύ φιλικό κλίμα με ανθρώπους που θα έπρεπε να βάλεις μέσον για να τους δεις. Αυτό λοιπόν, αντιλαμβανόμαστε την χρησιμότητα, αντιλαμβανόμαστε ότι το χτίσατε ίσως και με πολύ κόπο όλα αυτά τα χρόνια στο σύνδεσμο. Το είχατε κατά νου ότι μπορούν να σας χρειαστούν αυτοί οι άνθρωποι και στα επόμενα βήματά σας?
Σίγουρα η κάθε γνωριμία που γίνεται κατά τη διάρκεια της ζωής ενός ανθρώπου είναι ωφέλιμη και ναι, είναι απαραίτητη και δίνει όλα αυτά τα στοιχεία. Παππούς μου έλεγε και το μυρμήγκι θα το χρειαστεί ακριβώς στη ζωή σου. Είμαι της ίδιας άποψης, κύριε Νατσούλη, και εγώ. Έχουμε ανάγκη τους πάντες, μας έχουν ανάγκη και έχουμε ανάγκη τους πάντες. Αυτό είναι κάτι που με ακολουθεί σε όλη τη διαδρομή μου μέχρι σήμερα. Και για να μπούμε συγκεκριμένα και στο κομμάτι της ναι, Δημοτικής Αρχής, αυτή τη στιγμή υπάρχουν κάποια δεδομένα που γνωρίζουμε όλοι και σε τι κατάσταση ναι, βρίσκονται οι Δήμοι και οι Δήμαρχοι. Ο σημερινός Δήμος, η Δημοτική Αρχή, δεν φτάνει, θα έλεγα, να διοικηθεί με τις συμβατικές μεθόδους διαχείρισης που όλοι γνωρίζαμε μέχρι σήμερα. Θέλουμε να... Ο Δήμος χρειάζεται στο τιμόνι, θα έλεγα, ανθρώπους που να εμπνέουν, ανθρώπους δημιουργικούς, ανθρώπους δυναμικούς, ανθρώπους αποτελεσματικούς και θα έλεγα, για να προχωρήσω λίγο παραπέρα, χρειάζεται έναν μάνατζερ η διοίκηση του Δήμου. Οι δημόσιες σχέσεις σίγουρα είναι απαραίτητες, είναι αυτές που οδηγούν σε πολλαπλά ωφέλη. Και με αφορμή το γεγονός αυτό ναι, που είπατε και εσείς ναι, σε ό,τι έχει να κάνει με την επίσκεψη στη ΔΕΘ, δημιουργήσαμε μία σχέση που πλέον έχει εξελιχθεί σε φιλική οικογενειακή σχέση με τους ανθρώπους αυτό της διοίκησης της ΔΕΘ. Οι δημόσιες σχέσεις εξελίχθηκαν σε φιλία. Μιλάμε με τον, ναι, με τον πρόεδρο, ο οποίος ο πρόεδρος της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης και συγκεκριμένα ο κύριος Τζίκας, μιλάμε για μία θέση. Ο συγκεκριμένος πρόεδρος μιλάει μέρα παραμέρα με τον Πρωθυπουργό της Ελλάδος. Ο εκάστοτε πρόεδρος της ΔΕΘ, μιλάμε για τον Εθνικό Εκθεσιακό Φορέα. Μαζί με τους ανθρώπους που απαρτίζουν τον πρόεδρο της ΔΕΘ, όπως είναι ο Διευθύνων Σύμβουλος, Διευθυντές Εκθέσεων κλπ. Ναι, ναι. Είναι μια ομάδα ανθρώπων οι οποίοι, όπως μου είχαν πει και κάποιοι κοινοί μας γνωστοί σε μια συνάντηση που είχαμε κάποια στιγμή, οι συγκεκριμένοι άνθρωποι πηγαίνουν, λέει, αύριο στο Παρασκευή στο Johannesburg και τη Δευτέρα σου στείλουν έκθεση, διεθνή έκθεση άμεσα. Άρα αυτοί οι άνθρωποι μόνο ωφέλιμοι μπορούν να είναι. Και βέβαια όταν και για τον Δήμο. Σίγουρα, σίγουρα, σίγουρα. Για να προτρέξω κιόλας και να σας πω κάποια ναι, πράγματα, ήδη έχουμε συμφωνήσει, έχουμε κάνει μία άτυπη συμφωνία για το πώς μπορούμε να συνεργαστούμε εάν θα είμαστε εμείς η επόμενη Δημοτική Αρχή. Να σας αναφέρω και ένα παράδειγμα ότι την τελευταία περίοδο των γιορτών των Χριστουγέννων του 2018 το εργαστήριο της Σοκολάτας, ξέρετε, ένα θεματικό πάρκο που μέσα υπήρξε στις εγκαταστάσεις της ΔΕΘ, υπάρχει το μεγάλο και το μικρό. Το ένα λοιπόν εργαστήριο της Σοκολάτας μεταφέρθηκε για τις ημέρες των εορτών των Χριστουγέννων στον Δήμο Πειραιά, γιατί το ζήτησε συγκεκριμένα ο κύριος Μόραλης. Έκανε μία αίτηση και βέβαια μέσα από τις σχέσεις που αναπτύσσουν οι άνθρωποι μεταξύ τους, δηλαδή η ΔΕΘ και ο Δήμαρχος Πειραιά, κατάφερε να εντάξει αυτό το πρόγραμμα. Όσοι το έχουν δει στη Θεσσαλονίκη, είναι πραγματική δηλαδή τρέλα αυτό το πράγμα. Ειδικά για μικρά παιδιά. Υπάρχει λοιπόν, θα υπάρξει μάλλον μία συνεργασία όπου τέτοια θεματικά πάρκα θα μπορούμε να τα φέρνουμε και στην πόλη της Καστοριάς. Είναι ένα απλό παράδειγμα και μέσα σε αυτά, στα πλαίσια αυτών που αναφέρατε εσείς, για το τι μπορούν να προσφέρουν οι δημόσιες σχέσεις. Και βέβαια και όχι μόνο εκεί, αλλά και με πολλούς υπουργούς, με αρχηγούς κομμάτων ή με άλλους τεχνοκράτες. Πηγαίναμε εκεί, πραγματικά. Ναι. Αλλά και σαν εκθέσεις εκεί ήμασταν. Ήταν μια πολύ μεγάλη έκθεση, μεγαλύτερες εταιρείες, ας πούμε, εμπορίας λαχανικών και φρούτων, και η Καστοριά δεν ήταν πουθενά εκεί, ενώ ναι, έχει τα εξαιρετικά της προϊόντα. Με έκανε πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση που ακόμα και μεγάλες εταιρείες Καστοριάς δεν ήταν εκεί. Όπως γνωρίζετε πολύ καλά και εσείς, αλλά... Και λες γιατί, και τι παραπάνω δηλαδή έχει τα μήλα που βλέπαμε εκεί από το Βελβεντό ή από το Πύλιο και δεν ξέρω από πού βλέπαμε, από το δικό μας, ας πούμε. Ή το έτσι, φασόλι, δεν ξέρω. Απίστευτο, και δεν ήταν η Καστοριά εκεί. Και δεν είναι κάτι στο οποίο υστερούμε. Ναι. Έχουμε όλες τις προϋποθέσεις, έχουμε το τοπικό προϊόν το οποίο δεν είναι αναγνωρισμένο ναι, πουθενά.
Μιλάμε για brand name. Έχουμε πει πολλές φορές ότι ως συνδυασμός, ότι θέλουμε να κάνουμε brand name την Καστοριά, αλλά θέλουμε να προβάλλουμε και το τοπικό προϊόν. Και να σας αναφέρω επίσης ένα παράδειγμα. Γνωρίζετε πολύ καλά και εσείς και οι ακροατές και οι πολίτες της περιοχής μας ότι ο Σύνδεσμος Γνωπιών Καστοριάς υπήρξε εκθέτης, είχε συμμετοχή και στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, αλλά και στην Φιλοξένεια. Γιατί όχι, δηλαδή, μέσα από τέτοιες φιλικές, δημόσιες σχέσεις, αλλά φιλικές πάνω απ' όλα, να έχει ο Δήμος Καστοριάς την θέση που του αξίζει, και έχουμε υποχρέωση να το κάνουμε αυτό, μέσα σε τέτοιες εκθέσεις, οι οποίες προβάλλουν και προάγουν, θα έλεγα, το τοπικό προϊόν και όλα τα υπόλοιπα. Το τοπικό προϊόν, όταν λέω, δεν εννοώ μόνο τα προϊόντα που παράγουμε ως φύση, αλλά και η Καστοριά η ίδια είναι ένα προϊόν το οποίο θα πρέπει να αναδείξουμε και να προβάλλουμε έτσι όπως τις αξίζει. Επίσης δεν μιλάω μόνο για την Καστοριά, μιλάμε για τον Δήμο, για την Περιφέρεια και όλα αυτά. Έχουμε λοιπόν τις διασυνδέσεις, θα έλεγα, και τις επαφές, ώστε με μια πολύ καλή συνεργασία, έτσι όπως έχουμε αναπτύξει τα τελευταία χρόνια, να πετύχουμε το επιθυμητό αποτέλεσμα. Πάμε λοιπόν, κλείνουμε αυτό το κομμάτι. Είναι ένα σημαντικό, πραγματικά, δημόσιες σχέσεις, φιλίες με πρόσωπα που ανοίγουν πόρτες, είναι χρήσιμο ό,τι και αν κάνεις αυτή τη ζωή. Προχωράμε με αυτά που συμβαίνουν στα χωριά. Ξεκινήσατε ήδη τις περιοδίες, είδαμε, όπως έλεγα και νωρίτερα, έναν πρωτοποριακό επικοινωνιακό τρόπο. Βάζετε βιντεάκια πια και βλέπουν και οι υπόλοιποι τι γίνεται στα διάφορα χωριά. Να ξέρετε ένα πράγμα, τις αλήθειες θα τις ακούσετε μόνο στα χωριά, κύριε Κονίστη. Μην ακούτε αυτούς τους γύρω-γύρω, όλοι σας πάτε στα χωριά και θα ακούσετε τις αλήθειες όλοι σας. Αν συνεχίσετε να τους ακούτε μάλιστα και στην πορεία της θητείας σας, τότε νομίζω ότι θα έχουμε μια αρμονική συνεργασία όλοι μας. Έτσι ακριβώς είναι. Αυτούς τους ανθρώπους να ακούτε. Πάτε λοιπόν και αρχίζετε. Πείτε μου πώς σκέφτεσαι έτσι να λειτουργήσετε σε όλο αυτό το κομμάτι, γιατί κακά τα ψέγματα είναι χαοτικός, το λέγαμε και νότι, είναι χαοτικός ο Δήμος. Ο Δήμος Καστοριάς είναι πολύ παράξενα χωροθετημένος, πάρα πολλά χωριά, διάσπαρτα, από το ένα μέρος ως το άλλο, από την Ανατολή ως τη Δύση, από την Κλεισούρα μέχρι την Αυγή. Έτσι είναι τα πράγματα, όπως τα λέτε. Εδώ και αρκετό καιρό πραγματοποιούμε καθημερινές επισκέψεις και συναντήσεις τόσο στην πόλη της Καστοριάς όσο και στα δημοτικά διαμερίσματα. Και αυτό που έχω αποκομίσει εγώ προσωπικά είναι ότι τα προβλήματα είναι κοινά και έχουν να κάνουν κυρίως με την καθημερινότητα των δημοτών. Αυτό που έχω λάβει ως μήνυμα, κύριε Νατσούλη, από τους πολίτες των συγκεκριμένων περιοχών, είπατε πριν ότι προβάλλουμε πλέον τις επισκέψεις αυτές με έναν πρωτοποριακό, θα έλεγα, τρόπο. Ναι. Προσαρμοζόμαστε, θα έλεγα, στις σύγχρονες καταστάσεις, στη σύγχρονη κοινωνία, ναι, μέσα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Οι πρώτες επισκέψεις λοιπόν έγιναν σε κάποιους οικισμούς οι οποίοι είναι απομακρυσμένοι, εννοώ τα Κορέστια, εννοώ το δημοτικό διαμέρισμα Καστρακίου, της Κλεισούρας, κάποιες απομακρυσμένες περιοχές, και οι κάτοικοι λοιπόν των συγκεκριμένων περιοχών τι θέλουν. Διανύσαμε αρκετά μεγάλη απόσταση για να πάμε να τους συναντήσουμε. Άρα είναι ένας άνθρωπος ο οποίος, είναι κάποιοι πολίτες οι οποίοι ζουν πολύ μακριά από το κέντρο του Δήμου, όπου είναι η πόλη της Καστοριάς, και βέβαια αυτοί οι άνθρωποι εκτός από την καθημερινότητα θέλουν και κάποια πράγματα. Είναι η σημασία που έλεγα πριν, είναι η σημασία που πρέπει να δείξεις σε αυτούς τους ανθρώπους αν θέλουμε να τους κρατήσουμε στη συγκεκριμένη περιοχή. Έχω αναφέρει επίσης πολύ συχνά ότι το πρόβλημα, το μεγάλο πρόβλημα που έχει ο Δήμος Καστοριάς είναι κοινωνικό. Είναι η φυγή του κόσμου. Η φυγή των πολιτών που δεν βρίσκουν διέξοδο, βρίσκουν, θα έλεγα, αδιέξοδο σε όλες τις προσπάθειες, νέοι άνθρωποι, και είναι η έλλειψη και η φυγή, ο εκδιωγμός. Ας το δει ο καθένας στην οικογένειά του τι συμβαίνει. Άρα, σε κάποιους ανθρώπους που ζουν στην περιφέρεια, με όλες τις βάζουν όλες τους τις δυνάμεις ώστε να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν, και όλη τους τη διάθεση για να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν αυτών των προβλημάτων. Αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν θέλουν καταρχάς την σημασία. Θέλουν μια σημασία από τους ανθρώπους που διοικούν το Δήμο να έχουν μια επαφή. Με έκπληξη, δυσάρεστα θα έλεγα, κύριε Νατσούλη, διαπίστωσα ότι αυτοί οι άνθρωποι μου ζητούσαν να είμαστε εκεί τουλάχιστον αν μπορούμε 2 φορές το χρόνο.
Φανταστείτε. Να περάσουμε να τους δούμε. Δηλαδή έχουν να δουν πολιτικούς από τις προηγούμενες εκλογικές αναμετρήσεις. Και βέβαια και δεν ζητάνε πολλά. Αυτό που υποσχόμαστε. Λίγη ποιότητα ζωής, μια παιδική χαρά να γίνει, μια λάμπα να καίει, ένα χριστουγεννιάτικο στολίδι να μπει στο δέντρο, βρε αδέρφε. Είναι η καθημερινότητα. Είναι, δηλαδή, είναι τα μικρές απολαύσεις της ζωής που λέμε. Μικρές. Κάποια μικρά πράγματα τα οποία όμως για κάποιους ανθρώπους έχουν ιδιαίτερη και βαρύ σημασία. Αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν δεν πρέπει να παρεμεληθούν. Εμείς αυτό που υποσχόμαστε δεν είναι ούτε μεγαλόπνοα σχέδια, ούτε κάποιες υποσχέσεις εξωπραγματικές. Αυτό που υποσχόμαστε είναι δουλειά και ότι θα είμαστε δίπλα στον κάθε πολίτη. Θα μου πείτε γιατί να μας πιστέψει ο κόσμος μέσα από αυτά που έχει τόσα που είδαν βιώσει τα μάτια του. ένα άλλο πρόβλημα που συναντώ εγώ είναι εκτός από τα προβλήματα αυτά που θα συναντήσουμε. Θα πρέπει να απολογήσετε και για τους προηγουμένους. Όχι, καμία απολογία. Αλλά συναντούμε και τη δυσπιστία και την επιφυλακτικότητα αυτή του κόσμου. Και επίσης επισημαίνω ότι δεν πρέπει να αισθάνονται άσχημα αυτοί οι άνθρωποι όταν μου τα λένε αυτά τα πράγματα, γιατί στην ίδια θέση βρίσκομαι και εγώ. Απλά θα έλεγα ότι είμαστε σε μία ηλικία και εγώ και ο συνδυασμός που δεν χωράει να εκτεθούμε από εδώ και πέρα. Έχουμε περάσει από κάποιες θέσεις, θα έλεγα με καλό αποτέλεσμα, οπότε έχουμε αποδείξει πράγματα χωρίς να τα υποσχεθούμε, άρα και τώρα δεν θα υποσχεθούμε μεγαλόπνοα έργα ή μεγάλες υποσχέσεις. Αυτό που θα υποσχεθούμε, όπως σας είπα, είναι πολλή δουλειά, δίπλα στον πολίτη, καθημερινότητα. Δεν έχουμε διάθεση να παραμελήσουμε κανέναν και δεν έχουμε, θα έλεγα, την πολυτέλεια να το κάνουμε αυτό. Και βέβαια άλλωστε το έχω μάθει αυτό και στην προσωπική μου ζωή, την κοινωνική, την επαγγελματική, να συμπεριφέρομαι γενικά με βάση τα υπάρχοντα δεδομένα. Επίσης θα έλεγα ότι σε αυτές τις καταστάσεις η λέξη κλειδί είναι ισόρροπη ανάπτυξη. Ναι μεν δηλαδή θα υπάρχει αξιοποίηση, δεν πρέπει να παραμεληθεί λοιπόν η περιφέρεια απέναντι στην πόλη της Καστοριάς, αλλά ούτε και το αντίστροφο θα έλεγα. Όλα αυτά θα τα προσπαθήσουμε, θα τα συζητήσουμε, θα τα αναδείξουμε και πιστεύω ότι στο τέλος θα τα καταφέρουμε προς όφελος όλων. Μιλήσατε λοιπόν και για τον συνδυασμό σας. Αν έχουμε μετρήσει σωστά, έχετε παρουσιάσει μέχρι στιγμής 71 άτομα. Ναι. 81 είναι το ανώτερο, θα φτάσετε στους 81. Θα φτάσουμε στους 81. Θα φτάσετε στους 81. Το ανώτατο όριο των υποψηφίων σε ό,τι αφορά τον κορμό. Το κατώτατο είναι 41, νομίζω, το ανώτερο 81. Το βασικό κορμό των υποψηφίων δημοτικών συμβούλων είναι 64. Είναι δηλαδή η δύναμη του Δημοτικού Συμβουλίου προσαυξημένη έως 50%. Εμείς έχουμε τη δυνατότητα να το κάνουμε αυτό και θέλαμε να το κάνουμε. Υπάρχει μεγάλη ζήτηση συμμετοχής στον συνδυασμό μας και βέβαια η μεγάλη ζήτηση αυτή μας δίνει και μια αυτοπεποίθηση αλλά και μια μεγαλύτερη διάθεση, θα έλεγα, για να προσφέρουμε. Πάμε λίγο για τη συγκρότηση. Πάμε λοιπόν στους 64, λοιπόν. 64 άτομα στον βασικό κορμό του συνδυασμού. Συν 17. Συν 17, όπου θα έχουμε την ευκαιρία να κατεβάσουμε στο τοπικό της Καστοριάς. Ποια είναι τα ποιοτικά χαρακτηριστικά που χρησιμοποιείτε για την επιλογή των ανθρώπων που στελεχώνουν τον συνδυασμό σας? Βλέπουμε στο συνδυασμό σας και νυν η πρώην αντιδημάρχους, ας πούμε, και από την σημερινή Δημοτική Αρχή. Τον κύριο Κοτούλα, τον κύριο Ζήση, τον κύριο Φουλιρά, τον κύριο Λίτσκα. Ναι. Και είναι αυτοί οι τέσσερα άτομα, θα έλεγα. Τέσσερα άτομα, θα έλεγα, είναι η κύριε Νατσούλη, στους 81. Γίνεται λόγος και για τους παλιούς, έτσι. Οι οποίοι έχουν παλιοί, θα έλεγα τώρα, πόσο παλιό να θεωρήσεις κάποιον όταν έχει κάνει 1,5 χρόνο αντιδήμαρχος και ο άνθρωπος είναι 35 χρονών. Είναι γι' αυτό. Ποια είναι λοιπόν τα δικά σας κριτήρια για να πείτε αυτόν τον θέλω και αυτόν δεν τον θέλω? Τα βασικά κριτήρια, θέλουμε τους πάντες. Μακάρι να είχαμε τη δυνατότητα να ικανοποιήσουμε το αίτημα όλων αυτών των πολιτών που είχαν την διάθεση να προσφέρουν, να συνεισφέρουν μέσα από τον συνδυασμό το δικό μας. Από εκεί και πέρα, η κατάρτιση του συνδυασμού μου έγινε με γνώμονα κάποια κριτήρια και αυτά έχουν να κάνουν καταρχάς ο άνθρωπος να είναι ένας αξιόλογος, να είναι ένας καθαρός, να είναι ένας πετυχημένος επαγγελματικά αλλά και κοινωνικά,
στην πορεία του, να έχει και μια επαγγελματική ενασχόληση. Αυτό το λέω γιατί δεν θέλω να φαίνεται έξω ότι, και είναι κάτι πάνε που δεν μου αρέσει θέση. Εμένα προσωπικά ακριβώς αυτό, ότι μπαίνουν στον Δήμο Καστοριάς για την θέση. Την καρέκλα, αυτά λοιπόν ήταν τα κριτήρια και τον μισθό της καρέκλας. Και σε ό,τι αφορά, σαφώς λοιπόν θα έλεγα ότι υπάρχουν πρόσωπα τα οποία έχουν θητεύσει στην αυτοδιοίκηση με μεγάλη αποδοχή θα έλεγα από τον κόσμο και κυρίως όμως αφήνοντας ένα καλό έργο. Και βέβαια διαφορετική διαχείριση υπάρχει σε κάποιους ανθρώπους και ανάλογα με τον επικεφαλής της ομάδος ή ενός συνδυασμού. Υπάρχει διαφορετική χημεία, υπάρχει διαφορετική συνεργασία, χωρίς να θέλω να αφήσω κανένα υπονοούμενο. Αλλά επίσης θα έλεγα ότι σημαντικό κριτήριο είναι ο κάθε άνθρωπος, ανάλογα με τις γνώσεις, με τις απόψεις του και με τις θέσεις, να προσφέρει από την ανάλογη θέση. 64 λοιπόν στον κορμό, 17 στο τοπικό συμβούλιο. Η αυτοδιοίκηση απαιτεί ομαδικότητα, συνεννόηση, συνεργασία και βέβαια ισχυρή θέληση και διάθεση για προσφορά. Αυτά είναι τα κριτήρια τα οποία είχα εγώ ως σκεπτικό, ως φιλοσοφία, ώστε να συγκροτηθεί ο συνδυασμός. Τον οποίο θα έλεγα είμαι περήφανος για την κατάρτιση αυτού του συνδυασμού και είμαι απόλυτα ικανοποιημένος γιατί είναι εμπλουτισμένος με ανθρώπους ικανούς, ποιοτικούς, δημιουργικούς από όλους τους κοινωνικούς χώρους, από όλες τις επαγγελματικές τάξεις και από όλες τις ηλικίες. Είναι ένας πληρέστατος συνδυασμός, ακομάτιστος, ανεξάρτητος από όλες τις απόψεις και βέβαια αδέσμευτος με μοναδικό σκοπό το κοινό καλό και την όρεξη για δουλειά στην επόμενη αυτοδιοικητική αρχή. Να πω ότι ήδη στον πίνακα εδώ μέσα από τα messenger, μέσα από τα τηλέφωνα έρχονται τα μηνύματα αρκετά από τα χωριά και μας λένε ότι θέλουν χειροπιαστά πράγματα επίσης για τα χωριά και όπου πάτε να λέτε ακριβώς και να υπόσχεστε τι θα κάνετε και όχι μια φορά την τετραετία στα χωριά, είναι τα περισσότερα είναι από τα χωριά τα πρώτα μηνύματα που έρχονται. Θα διαφωνήσω κύριε Νατσούλη ως προς το σκέλος το οποίο λέει να πηγαίνουμε στα χωριά και να υποσχόμαστε. Ναι. Εμείς πηγαίνουμε και δεν υποσχόμαστε. Εμείς αυτό που υποσχόμαστε όπως σας είπα και πριν είναι ναι. Η όρεξη για δουλειά. Αυτό που έχουμε στο μυαλό μας είναι βέβαια, όπως είπα, πολύ απλά η καθημερινότητα και η σημασία στον κόσμο. Θα σας αναφέρω και ένα επίσης ακόμη παράδειγμα. Όταν λέμε καθημερινότητα, τι εννοούμε? Ο κόσμος τι θέλει? Το χειμώνα θέλει να καθαρίζουμε τα χιόνια. Εννοείται. Την ημέρα θέλει την καθαριότητα. Το βράδυ θέλει το φωτισμό. Εννοείται. Θέλει να μαζέψουμε τα αδέσποτα. Και θέλει, όπως είπα, κάποια απλά πράγματα, τα αρδευτικά επίσης, τα οποία συναντώ και μου τα αναφέρουν σε πολλές από τις επισκέψεις. Και αυτό είναι μέσα στα πλαίσια της καθημερινότητας, όπως η διάνοιξη των αγροτικών δρόμων, μέσα στα πλαίσια της καθημερινότητας. Καθημερινότητα είναι για τον πολίτη του κάθε δημοτικού διαμερίσματος να μπορεί να πηγαίνει με ασφάλεια, αλλά θα έλεγα και χωρίς κανένα πρόβλημα στον χώρο όπου έχει την επαγγελματική του δραστηριότητα. Ήμουνα πρόσφατα, επισκέφθηκα μία περιοχή και ένας πολύ καλός κύριος εκεί στο καφενείο που ήμασταν μου είπε «Κύριε Κορεντζή, θα σας πω λίγο κάτι». 8 χρόνια λέει πέρασαν 2 δημοτικές αρχές και το απλό πράγμα που είχα ζητήσει εγώ ήταν να τοποθετηθεί ένας καθρέφτης σε έναν δρόμο για να μην έχουμε τα με τα ποδήλατα που κυκλοφορούν τα παιδιά εκεί και τα αυτοκίνητα που κυκλοφορούν και να κοπεί ένα λευκάδι λέει για να μην πέσει στο σπίτι και μου ρίξει τη σκεπή. Δηλαδή 2 απλούστατα πράγματα τα οποία θα έλεγα δεν έχριζαν σημασίας για να να περάσουν 8 χρόνια παράδειγμα χωρίς να γίνει τίποτα από αυτό. Θα μου πείτε όταν ο κάθε πολίτης ζητάει συγκεκριμένα πράγματα τέτοια απλά πρέπει να ικανοποιούνται, θα έλεγα, όταν έχουν να κάνουν με την ασφάλεια καταρχάς, με την υγεία και με οτιδήποτε άλλο που έχει να κάνει με σωστές συνθήκες διαβίωσης των ανθρώπων και ειδικά σε τέτοιες απομακρυσμένες περιοχές όπως σας είπα και πριν, σίγουρα χρήζουν τεράστια σημασία και πρέπει να είμαστε δίπλα στον πολίτη για αυτά τα καθημερινά προβλήματα. Η επόμενη ενότητα των ερωτημάτων του κόσμου είναι με τα προβλήματα, τα χρέη της σημερινής Δημοτικής Αρχής και του Δήμου γενικότερα, αλλά επειδή για αυτά
θα έχω μια ενότητα, έχω και άλλα πράγματα γι' αυτό να σας ρωτήσω και έχουν ενδιαφέρον, θα νομίζω που θα σας ρωτήσω. Στοίχημα παίζετε? Όχι. Όχι. Δηλαδή, τα στοιχηματικά τα βλέπετε? Ναι, παρακολουθούμε τις εξελίξεις, ναι. Γνωρίζω κάποια στοιχεία, νομίζω ότι υπάρχει... Είναι επίσης πρωτόγνωρο κάποιες... για τα δεδομένα μας, που μια πολύ μεγάλη στοιχηματική εταιρεία στοιχημάν μπήκε και σε αυτό το κομμάτι του στοιχηματισμού. Δεν ξέρω πώς αισθάνεστε άβολα ή αν επαναπαύεστε από το ποσοστό που δίνει για την δική σας υποψηφιότητα. Που είναι, κοντεύει σαν το φαβορί του ΠΑΟΚ για το πρωτάθλημα υποψηφιότητά σας, κύριε Κορίντσιν. Εγώ θα έλεγα... Είστε και ΠΑΟΚ. Εγώ θα έλεγα ότι με τιμά καταρχάς που όλοι οι δημότες της περιοχής αγκάλιασαν με θέρμη την υποψηφιότητά μου, την ανακοίνωση της υποψηφιότητας. Και αυτό θα έλεγα είναι το μεγαλύτερο, το πιο θετικό αποτέλεσμα έτσι που έχω μέχρι σήμερα, μακριά από φαβορί, μακριά από στοιχήματα και μακριά από όλα τα άλλα. Ναι. Ξέρω πάρα πολύ καλά ότι οι εκλογές είναι εκλογές και ότι είναι πολύ δύσκολες, γιατί είναι μεγάλα τα προβλήματα και οι προκλήσεις που αντιμετωπίζει σήμερα ο τόπος. Συνεπώς θα έλεγα δεν έχω καμία ψευδαίσθηση, παράλληλα όμως δεν έχω και κανένα άγχος. Το αντίθετο θα έλεγα ότι κάποιες τέτοιες εκτιμήσεις, φαβορί ή οτιδήποτε άλλο, αυξάνουν και την ευθύνη. Και ταυτόχρονα όμως αυξάνουν ακόμη περισσότερο και τη διάθεση που έχουμε ώστε να εντείνουμε ακόμη περισσότερο την προσπάθειά μας να ανταποκριθούμε με αποτελεσματικότητα στις αυξημένες, θα έλεγα, προσδοκίες των συμπολιτών μας. Καλά λοιπόν τα φαβορί, καλά όλα τα στοιχήματα ή όλα τα υπόλοιπα. Αυτό που θέλουμε εμείς είναι να υπάρξει μια ισχυρή λαϊκή εντολή ώστε να μας δώσει όσο μεγαλύτερη δύναμη για να μπορέσει να γίνει πιο εύκολο απέναντι σε τόσο αντίξωες συνθήκες το έργο της επόμενης Δημοτικής Αρχής. Αυτό είναι και το στοίχημα που πρέπει να κερδιθεί. Το βασικό στοίχημα που πρέπει να κερδιθεί είναι να ζήσουμε καλύτερα σε αυτόν τον τόπο που επιλέξαμε να μείνουμε. Ακριβώς. Κύριε Κορετζή, θα πάμε σε ένα, δύο, τρία μάλλον λεπτά για το διαφημιστικό και μετά πάμε και σε θέματα επικαιρότητας αλλά και σε βασικές αρχές του προγράμματός σας. Πάμε λοιπόν διαφημίσεις και ερχόμαστε. Κύριε Κορεντσίδη, ρίχνοντας μια ματιά στα μηνύματα, έχουμε των φίλων και ακροατών μας που πάντα τους ακούμε, γι' αυτό σας λέμε και εμείς την συμβουλή μας από εδώ, ακούτε τον κόσμο, από παρατημένα αυτοκίνητα, από αδέσποτα, από τη μολιογειακή πολιτική του Δήμου απέναντι στους δημότες, τα τέλη, τι θα κάνετε, μέχρι και 120 δόσεις αν θα ισχύσουν και για τους Δήμους αν γνωρίζετε, είναι τα μηνύματα που επίσης κυριαρχούν. Να στείλουμε την καλημέρα μας και στην κυρία Όλγα Θεοχάρη, μην την ξεχάσουμε από τους παλιούς, στην Αγία Τριάδα που μας έστειλε και μήνυμα. Λοιπόν, βλέπετε εδώ τι γίνεται τώρα. Βέβαια να πούμε ότι σχηματοποιημένο όλο το πρόγραμμα αντιλαμβάνουμε ότι όλοι οι υποψήφοι θα το δώσουν κοντά στην προεκλογική περίοδο. Σήμερα όμως θα θέλαμε και από σας και για αυτά τα ζητήματα, για όσα μπορείτε να μιλήσετε ή για τις σημαίες του προγράμματός σας ή για τις γενικές κατευθύνσεις του προγράμματός σας, αν μπορούμε να πούμε κάποια πράγματα σήμερα που είμαστε ένα μήνα και 10 μέρες πριν τις εκλογές. Σίγουρα είναι, γνωρίζουμε την κατάσταση και με βάση την πληροφόρηση και τα στοιχεία που έχουμε μέχρι τώρα γνωρίζουμε ότι είναι πολύ σοβαρά τα προβλήματα και τα οικονομικά. Αν τα μετρούσετε τα δέσποτα είναι νούμερο ένα θέμα εδώ από τους ακροατές. Ναι, είναι κάτι που σας είπα και εγώ στην αρχή και έχει να κάνει με την καθημερινότητα. Καταρχάς θα έλεγα κύριε Νατσουλή ότι έχουμε επίγνωση της κατάστασης και της πραγματικότητας. Ξέρουμε όλα τα προβλήματα και τις δυσκολίες, ξέρουμε όμως και τις δυνατότητες που έχουμε. Αυτό που δεν θα κάνουμε, όπως σας είπα, είναι να δώσουμε υποσχέσεις. Η μόνη υπόσχεση είναι για πολλή δουλειά και το κεφάλι μας πάνω σε όλα αυτά τα προβλήματα που δημιουργούνται. Θα στοχεύουμε, θα προχωρούμε στη συνέχεια στην υλοποίηση όλων αυτών των προβλημάτων. Άλλωστε και στο ξεκίνημα αυτής της προσπάθειας που κάναμε για την περιοχή μας είχαμε καταθέσει 10 βασικές αρχές, 60 προτεραιότητες, ένα στόχο, όπως θυμάστε πολύ καλά, και μία υπόσχεση. Έχουμε λοιπόν ένα διαμορφωμένο σχέδιο και τονίζω τη λέξη σχέδιο, το οποίο θα ξεκινήσει από την πρώτη κιόλας μέρα της θητείας μας.
Το σχέδιο αυτό λοιπόν ξεδιπλώνεται με συγκεκριμένο προγραμματισμό και στόχευση και για όλο το επόμενο χρονικό διάστημα μέχρι και την τελευταία μέρα της θητείας μας. Εμείς δεν βγάζουμε ένα πρόγραμμα 50, 80, 100 ημερών, ούτε είναι αυτό που θα πούμε στον κόσμο. Εμείς είμαστε πανέτοιμοι με μια ομάδα δημιουργικών και ορεξάτων ανθρώπων να δουλέψουμε για τα επόμενα 4-8 χρόνια και θα έλεγα ότι οποιαδήποτε δημοτική αρχή σοβαρή θα πρέπει να έχει πάντα ένα πλάνο οχταετίας. Άμεσες προτεραιότητες, πέρα λοιπόν από την αντιμετώπιση της καθημερινότητας που είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι που το βιώνουμε όλοι μας, είναι ένα σημαντικό κομμάτι. Αν εγώ δεν μπορώ να περάσω το πάρκο της Ολυμπιακής Φλόγας, μη με ορμήξουν κανένα 15αριά κοπάδια εκεί πέρα, δεν γίνεται. Αυτό που σίγουρα λειτουργεί με συντονισμό, θα πρέπει να λειτουργεί λοιπόν με συντονισμό των αρμόδιων υπηρεσιών, να γίνονται λοιπόν τα αυτονόητα, αυτό που λέμε συνεχώς, και κάποιες πόλεις που βλέπουμε που προοδεύουν, κάποιοι άλλοι δήμοι που είναι μπροστά και είναι, τις αναφέρουμε συχνά ως παράδειγμα, κάνουν τα αυτονόητα, θα έλεγα. Και ποιο είναι το αυτονόητο? Το αυτονόητο είναι η καθημερινή ασφάλεια, η καθημερινή απεμπλοκή των προβλημάτων σε ό,τι έχει να κάνει με το κυκλοφοριακό για τον κόσμο. Αυτή είναι λοιπόν η καθημερινότητα. Εμείς θέλουμε λοιπόν να σταματήσουμε αυτή την άσχημη κατάσταση και θέτουμε σαν βασική προτεραιότητα την οικονομική επιβίωση του τόπου. Κοινωνικό σας έλεγα πριν ότι είναι το πρόβλημα, αλλά το κοινωνικό πρόβλημα φέρνει και οικονομική δυσπραγία στην προτεραιότητα. Θα ξεκινήσουμε λοιπόν με μια σειρά παραγωγικών διαδικασιών μέσα από αξιοποίηση τουριστικών και καινοτόμων δράσεων για τον Δήμο, ώστε σε πρώτη φάση να κρατήσουμε τουλάχιστον τον κόσμο που έχει μείνει εδώ πέρα, αλλά βέβαια σε δεύτερη φάση να προσελκύσουμε όχι μόνο τον κόσμο πίσω, αλλά να προσελκύσουμε και ιδιώτες ή νέες επενδύσεις που θα έρθουν στην περιοχή μας και έχουν όλες τις δυνατότητες ώστε να δουλέψουν. Γιατί διαθέτουμε, όπως έχουμε πει πολλές φορές, όλα τα συγκριτικά. Η δουλειά είναι πολύ μεγάλο μυστικό ως περιοχής. Ο Δήμος Καστοριάς λοιπόν οφείλει καταρχήν να αναπληρώσει τους πόρους που έχει χάσει και να δημιουργήσει, θα έλεγα, ταχύτατους, νέους ταχύτατους, για να μπορέσει να ξεπεράσει αυτήν την κατάσταση που υπάρχει αυτή τη στιγμή. Άμεση περικοπή εξόδων. Θα έλεγα κάποια πράγματα τώρα τα οποία είναι, βέβαια, το τελικό μας σχέδιο εκπονείται και θα παρουσιαστεί στην κεντρική μας ομιλία, όπου θα γίνει και η παρουσίαση όλων των υποψηφίων του συνδυασμού μας σε σύντομο χρονικό διάστημα. Αλλά κάποια επιγραμματικά, άμα θέλετε να σας πω, που χρειάζεται να μπει μια τάξη στην ουσία και μια σειρά στις υπάρχουσες υπηρεσίες. Μια συνεργασία όλων των επαγγελματικών και επιστημονικών φορέων της περιοχής, οι οποίοι θα κληθούν να συγκαλέσουν και να καταθέσουν τις απόψεις τους, ώστε να δούμε πώς αυτή η συνεργασία θα δώσει τα αναμενόμενα αποτελέσματα. Και εννοώ πάνω σε μορφές τουρισμού, όπως είναι ο συνεδριακός τουρισμός, που είναι μια σίγουρη και αποδοτική και μέθοδος. Δεν είναι ο μόνος για τον Αυτά τόπο όλα μας. Είναι στα πλαίσια, που σας είπα, της μιας καινοτόμας και μιας σύγχρονης. Έχει τόσα κλαδιά ο τουρισμός, αθλητισμός, συζητούσαμε για αυτά που πάθαμε με το αθλητικό. Να σας πω για τη σύμπραξη όλων των αθλητικών και πολιτιστικών συλλόγων της περιοχής, ώστε να προκαλέσουμε αλλεπάλληλα αθλητικά γεγονότα και πολιτιστικές δράσεις. Υλοποίηση κάποιων project που να στοχεύουν στην παραγωγή νέων, όπως σας είπα, καινοτόμων τουριστικών προϊόντων, που θα εκμεταλλεύονται, έτσι να σας το πω με λίγα λόγια, και θα αναδεικνύουν τα ιδιαίτερα μορφολογικά, ιστορικά, πολιτιστικά και πολιτισμικά πλεονεκτήματα και χαρακτηριστικά της περιοχής. Σύστημα ελεγχόμενης στάθμευσης. Επαναφορά, γνωρίζουμε όλοι μας και πηγαίνουμε όλοι μας και επισκεπτόμαστε την Θεσσαλονίκη, που είναι ο πιο κοντινός μεγάλος προορισμός από την περιοχή μας, και δεν νοείται κανείς από εμάς, εάν όταν παρκάρει το αυτοκίνητό του, να μην βγάλει το συγκεκριμένο απόκομα για την θέση στάθμευσης. Εδώ γιατί δεν γίνεται αυτό το πράγμα? Το ίδιο έχω αντιμετωπίσει και στην Κοζάνη. Άρα χρειάζεται μια επαναφορά του συστήματος ελεγχόμενης στάθμευσης, αλλά με συγκεκριμένες προδιαγραφές και χωρίς υπερβολές. Ακριβώς, ακριβώς.
σίγουρα. Κοντεύει να μπει ελεγχόμενη και εδώ απ' έξω από εμάς. Μπορούμε να πούμε για την επανεκκίνηση των τουριστικών πλοιαρίων και βέβαια με, θα έλεγα να προσθέσουμε και κάτι ακόμη το οποίο υπάρχει στο σκεπτικό και στην φιλοσοφία μας. Κρατήστε το λίγο αυτό. Για τα δημοτικά αξιοθέατα έχουμε πάρα πολλά, κύριε Ντατσουλή. Θα τα αναφέρουμε καλύτερα. Θα γίνει και ειδική εκδήλωση, το ξέρουμε, και ουσιαστικά και η επόμενη συνάντησή μας θα είναι αυτό. Φανεί ότι είπα κάτι και άφησα κάτι άλλο. Αυτό θα γίνει έτσι και αλλιώς σε εκδήλωση, και άλλωστε και η επόμενη εκπομπή, γιατί δεν δίνει και ο νόμος πολλές δυνατότητες. Ουσιαστικά θα είστε μαζί μας άλλη μια φορά, κύριε Κορεντσίδη. Έτσι ορίζουν τα πράγματα. Οπότε κοντά σε εκλογές θα πούμε σε μια εκπομπή μόνο για το πρόγραμμα. Αλλά μια και αναφέρατε, ας πούμε, τα τουριστικά πλοιάρια και αναφερθήκατε ιδιαίτερα και στον τουρισμό. Πολύ πρόσφατα, στο τελευταίο συμβούλιο αυτής της Δημοτικής Αρχής, υπήρξαν κάποιες αποφάσεις και υπάρχουν κάποιες αποφάσεις των τελευταίων συμβουλίων. Με προβλημάτισε πάρα πολύ η τοποθέτηση του κ. Καρανικολόπουλου στο τελευταίο Δημοτικό Συμβούλιο, που είπε ορισμένα σοβαρά θέματα, όπως αυτά που αποφάσισαν προχθές στο Δημοτικό Συμβούλιο, είπε ο κ. Καρανικολόπουλος, δεν πρέπει να πάρουμε αποφάσεις εμείς, διότι δεσμεύουν την επόμενη Δημοτική Αρχή. Ήταν εδώ, παραδείγματος χάρη, κ. Κορεντσίδη, οι άνθρωποι της Εγνατίας, ο πρόεδρος και η διευθύντρια. Επίσης έχουμε πολύ καλές δημόσιες Έχετε σχέσεις. Πολύ καλές σχέσεις. Υπάρχουν κάποιες προγραμματικές που έχουν υπογραφεί με την Εγνατία. Όπως είναι το πολιτιστικό κέντρο, ας πούμε, με το 1-200 της Διαθήκης Παπαλαζάρου, και εκεί έγινε μια μάχη. Με το 1-200 τι κάνουμε, τις μελέτες ή χτίζουμε. Διαφορετικές απόψεις, ακόμη και μετά που υπογράψαμε αυτή την προγραμματική σύμβαση. Βέβαια με 1-200... φαντάζομαι ότι μόνο μελέτες και ίσως κάποιες πασαλοπήξεις, όπως είπε ο κύριος Χατζημεωνίδης, μπορούμε να κάνουμε. Αναφέρθηκε επίσης και υπήρχε θέμα, σας το λέω αυτό σαν θέματα επικαιρότητας, και πόσο θα σας δεσμεύσουν ορισμένα πράγματα, γιατί υπογράφηκε και η προγραμματική με την Εγνατία, για τον νέο οδοφωτισμό. Άλλα τα μαύρα τα σκοτάδια εδώ στην απόλυτη της Καστοριάς. Και όχι μόνο. Εδώ και στην είσοδο μπαίνουμε σε πρωτεύουσα νομού και από του Παπουλίδη μέχρι μέσα δεν έχουμε φως. Να, τη νύχτα είναι το μαύρο το σκοτάδι. Ήταν ένα θέμα, ας πούμε, για το πλοίο, μια και τα αναφέρατε, το Ολυμπία. Πήρε την έγκριση, ας πούμε, από το προχθεσινό Δημοτικό Συμβούλιο η Μακεδνός να δημοπρατήσει το Ολυμπία. Την ώρα που ξέρουμε ότι υπάρχουν σκέψεις για το περίφημο αυτό που λέμε εμείς εδώ ενιαίο εισιτήριο, με την χρήση όλων των πλοίων μέσα από μία επιχείρηση του Δήμου, και που θα περιλαμβάνει όλα τα τουριστικά αξιοθέατα και που μπορεί να πάει κάποιος επισκέπτης εδώ. Πόσο λοιπόν σας δεσμεύουν αυτές οι αποφάσεις της σημερινής Δημοτικής Αρχής, και αν διαφωνείτε με αυτές, πώς θα τις αλλάξετε στην πορεία? Θα ήθελα να ξεκαθαρίσω ότι δεν πρόκειται να μπω σε μία άνευ, ποτέ σε μία άνευ ουσίας, αντιπαράθεση οποιασδήποτε αναλύσεις και απόδοση και καταλογισμό ευθυνών κλπ. Σε ό,τι έχει να κάνει με προηγούμενες διοικήσεις. Ίσα ίσα θα έλεγα ότι σέβομαι όλες τις διοικήσεις που έχουν περάσει από τον Δήμο Καστοριάς. Σέβομαι απόλυτα και τον νυν Δήμαρχο και αυτήν τη Δημοτική Αρχή, τον κύριο Αγγελή. Έχουν κάνει το έργο που πίστευαν ότι μπορούν να κάνουν. Σεβόμαστε λοιπόν όσα έγιναν στο παρελθόν και πιστεύουμε ότι όλες οι προηγούμενες δημοτικές αρχές ό,τι μπορέσαν να δώσουν με το παραδοσιακό, θα έλεγα, μοντέλο διοίκησης, το δώσανε. Απλά εμείς λέμε ότι μπορούμε να δώσουμε και περισσότερα. Σε ό,τι έχει να κάνει με τις συγκεκριμένες αποφάσεις, ναι, σίγουρα είναι κάποιες αποφάσεις αόριστες. Τα λέω ως παραδείγματα μόνο, έτσι. Αόριστες αποφάσεις, οι οποίες πάρθηκαν στο τελευταίο Δημοτικό Συμβούλιο. Και μπορεί να μην είναι και μόνο αυτές, μπορεί να βρούμε, είμαστε σίγουροι ότι θα βρούμε και κάποιες άλλες αποφάσεις μπροστά μας, οι οποίες δεν ξέρω, ίσως δεν έχουν ανακοινωθεί ή ήταν σε προηγούμενα δημοτικά, ναι, συμβούλια, ή έχουν πάρθει αποφάσεις για κάποια πράγματα τα οποία δεσμεύουν την επόμενη Δημοτική Αρχή. Θα έλεγα ότι το παρήγορο είναι ότι είναι το τελευταίο Συμβούλιο. Μόνο αν συμβούν σεισμοί, λοιμοί, καταποντισμοί, έκτακτη ανάγκη, θα γίνει Δημοτικό Συμβούλιο από εδώ και πέρα, ναι, μέχρι τον Σεπτέμβριο. Αυτό είναι όμως ένα θέμα. Γιατί προσέξτε, κύριε Κορεντσίδη, τώρα. Τι θα γίνει τώρα? Πέστε ότι βγαίνετε δήμαρχος τον Μάιο. Δεν είναι οι εκλογές, 26 Μαΐου. Μάλιστα.
Μέχρι τον Σεπτέμβριο που θα αναλάβετε είναι μια περίοδος καυτή, καλοκαιρινή. Ποιος θα δει εκεί, δηλαδή θα γίνει το χόρτο 2 μέτρα στο χωριό. Σας λέω απλά παραδείγματα τώρα. Το απευχόμαστε να συμβεί αυτό. Εκεί τι γίνεται, εσείς από τις 26 Μαΐου και μετά μπαίνετε, συνδιοικείτε ή συναποφασίζετε στο Δήμο ή ουσιαστικά εσείς μπαίνετε στο Δήμο από 1η Σεπτεμβρίου? Όπως τι γίνεται εκεί τώρα? Όπως σας είπα. Και δεν ξέρω γιατί υπάρχει αυτό το πράγμα, πώς να το καταλάβω να σου πω την αλήθεια. Τι θέλει ο νομοθέτης να κάνει με αυτό το πράγμα? Διότι χωρίς δημοτικά συμβούλια, χωρίς αποφάσεις δηλαδή, αλλά και από την άλλη μια δημοτική αρχή που φεύγει και απλά είναι εκεί για να διαχειριστεί τα πολύ απλά μέχρι τόσους μήνες, τι κάνουμε? Όπως τι διάστημα θα είναι αυτό? Απόλυτη επίγνωση της κατάστασης που υπάρχει. Από εκεί και πέρα, για να κλείσω και το προηγούμενο θέμα σε ό,τι έχει να κάνει με, ναι, με την ψήφιση, ναι, με τις αποφάσεις αυτές οι οποίες πάρθηκαν στο τελευταίο Δημοτικό Συμβούλιο, εμείς, όπως και άλλες, όπως σας είπα, αν υπάρχουν, εμείς θα τις εξετάσουμε εκ νέου και με ό,τι μέσο διαθέτουμε θα προσπαθήσουμε να βελτιώσουμε ή αν μπορούμε να κάνουμε οτιδήποτε καλύτερο πάνω σε ό,τι βρούμε τετελεσμένο. Σε ό,τι έχει να κάνει τώρα, όπως είπατε, το τρίμηνο αυτό που μεσολαβεί, ναι, μέχρι Ιούνιος, την ανάληψη της διοίκησης, εμείς είμαστε έτοιμοι. Και βέβαια και το εκλογικό κέντρο που λειτουργεί αυτή τη στιγμή, το δικό μας, πρέπει έτσι το να λειτουργήσει. Το εκλογικό κέντρο θα λειτουργήσει ως μίνι δημαρχείο. Μίνι δηλαδή δημαρχείο. Ως γραφείο που θα έρχονται οι πολίτες να καταγράφουμε πλέον ουσιαστικά τα προβλήματα. Σε αυτό το τρίμηνο λοιπόν έρχομαι εγώ πολίτης και σας λέω το θέμα μου στο τρίμηνο αυτό. Να γίνει και εσείς θα έχετε το διάβολο με τον κύριο Αγγελή. Να γίνει φυσικά. Για αυτό το θέμα, παιδιά, κοιτάξτε αυτό το πράγμα. Φυσικά. Και βέβαια αν αυτό θα έλεγα στην συνέχεια της φράσης μου, ότι παρόλα αυτά δηλαδή θα είναι ένας χώρος όπου θα γίνει όλη η οργάνωση ώστε να αναλάβουμε από 1η Σεπτεμβρίου τα ηνία του Δήμου Καστοριάς και από εκεί και πέρα βέβαια καθημερινή θα είναι πλέον η συζήτηση, οι συζητήσεις και οι συναντήσεις θα είναι σε καθημερινή βάση με τους, από το Μάιο και μετά θα είστε κάθε μέρα στο Δημαρχείο και με τους αρμόδιους αντιδημάρχους και με τις υπηρεσίες. Αλίμονο αν αφήσουμε ένα τέτοιο μεγάλο διάστημα, χρονικό διάστημα, όταν γνωρίζουμε την υπάρχουσα κατάσταση που υπάρχει αλλά και τα προβλήματα που έρχονται. Δεν έχουμε χρόνο, κύριε Νατσούλη. Άρα λέτε αν εκλεγείτε δήμαρχος, το εκλογικό σας κέντρο θα συνεχίσετε, θα το διατηρήσετε στην Ομόνοια για να παίξει αυτόν τον ρόλο. Σε συνεργασία πάντα. Κάλυψη του κενού που μπορεί να υπάρξει στην επίλυση θεμάτων. Και θα έλεγα ότι δεν βρίσκω προβλήματα, ειδικά και με κάποιες συζητήσεις που κάνουμε και συναντήσεις που θέλω να κάνω με τον. Με τον Δήμαρχο υπάρχει ένα πολύ καλό κλίμα και αλίμονο, γιατί δεν μας χωρίζει τίποτα, δεν υπάρχουν αντιπαραθέσεις γενικά, ούτε ερχόμαστε εμείς για να ανατρέψουμε κάτι καλό που έχει γίνει, ούτε ερχόμαστε με τάσεις εκδίκησης ή οτιδήποτε άλλο, προς Θεού. Δεν υπάρχουν τέτοια πράγματα και γενικά σε όλη αυτή την προεκλογική περίοδο, εγώ προσωπικά αλλά και ο συνδυασμός προσπαθούμε να διατηρήσουμε ένα κλίμα πολιτισμένο, ένα κλίμα ήπιο. Αλίμονο, εάν δεν υπάρχουν αντίπαλοι και αντιπαλότητες για εμάς, θα σας έλεγα ότι είμαι οπαδός της σύνθεσης και όχι της διάστασης. Θέλουμε την ενότητα, θέλουμε την ομόνοια, θέλουμε τη συνεργασία πάνω απ' όλα. Θα αξιοποιηθούν, επίσης έχω πει πολλές φορές, όλες οι υγιείς δυνάμεις του τόπου μας, είτε προέρχονται και από άλλους συνδυασμούς. Δεν χωράει για μας. Πλέον τα πράγματα έχουν στενέψει τόσο ώστε δεν χωράει κανένα περιθώριο αντιπαράθεσης ή οποιασδήποτε κόντρας. Εάν θέλουμε, είναι μια λέξη που χρησιμοποιώ πάρα πολύ συχνά, είναι το τι θέλουμε. Θέλουμε να πάμε ένα βήμα μπροστά, το θέλουμε όλοι. Αν θέλουμε να το κάνουμε. Αν δεν θέλουμε, καλύτερα να καθίσουμε στην άκρη ή έτσι όπως έχουν έρθει οι συνθήκες εδώ πέρα στην περιοχή μας, θα σηκωθούμε να φύγουμε όλοι μας. Άρα, από την επόμενη κιόλας μέρα της εκλογικής διαδικασίας θα υπάρχει η κατάλληλη οργάνωση, ο συντονισμός, ο προγραμματισμός, η εξέταση όλων των μεγάλων έργων αυτών που υπάρχουν από το Δήμο και βέβαια να γίνει αυτός ο συντονισμός που σας είπα αλλά και με τις υπηρεσίες που υπάρχουν στο Δήμο ώστε από την 1η Σεπτεμβρίου θα είμαστε έτοιμοι, όχι να είμαστε, θα είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε και τυπικά
την άσκηση, την νέα, την άσκηση των καθηκόντων. Ετοιμόρροπα κτίρια και αρχοντικά ντολτζό, παραδοσιακό κέντρο στην Ομόνοια. Είναι νέα. Θα σα δώσω όλα τα μηνύματα έτσι κι αλλιώ. Έρχονται συνεχώ, όπω καταλαβαίνετε, νέα μηνύματα. Μέχρι στιγμή, κύριε Κορεντζίδη, για να κλείσουμε. Δεν ξέρω αν θέλετε να κάνετε και ένα σχόλιο για αυτά, διότι πονάει και η κατάσταση της Μητροπόλεως μέχρι την Ομόνοια. Πονάει να βλέπουμε και την πολιτιστική μας κληρονομιά ή να γκρεμίζεται από το χρόνο ή να παίρνει καμιά φωτιά καμιά φορά. Τη ζήσαμε πριν λίγο καιρό, ας πούμε, με το μουσείο. Δεν ξέρω αν θέλετε μια κουβέντα γι' αυτό πριν περάσω στην τελευταία ερώτηση, που είναι για την ποιότητα του προεκλογικού αγώνα μέχρι τώρα. Σίγουρα είναι μέσα στο πρόγραμμά μας, αλλά να μην επικεντρωθούμε μόνο σε αυτό. Όπως είπα, χρειάζεται ισόρροπη ανάπτυξη. Κάνει πολύ εντύπωση αυτή η ερημιά της Μητροπόλεως. Και στην πόλη της Καστοριάς. Το βιώνω. Η δική μας ηλικία που μεγάλωσε σε αυτό το δρόμο. Όπως γνωρίζετε, γιατί μας φαίνεται κάτοικος, πάρα πολύ παράξενο αυτό το πράγμα. Είμαι και κάτοικος της συγκεκριμένης περιοχής και βέβαια και το εκλογικό κέντρο είναι στη συγκεκριμένη περιοχή. Αλλά όπως σας είπα, θα υπάρχει μια ισόρροπη ανάπτυξη σε ό,τι έχει να κάνει με την Καστοριά και την περιφέρεια. Αντίστοιχα, υπάρχουν κάποια τέτοια προβλήματα και στις περιοχές, στην περιφέρεια την οποία επισκεπτόμαστε. Υπάρχουν παντού αυτά τα προβλήματα. Είναι στα πλαίσια, όπως σας είπα και τονίζω, της καθημερινότητας και αυτό. Καταρχάς, θα πρέπει να ασχοληθούμε με το πρόβλημα το κοινωνικό που φεύγει ο κόσμος και αυτό που μου λέτε αυτή τη στιγμή, τα προβλήματα δηλαδή που βιώνουμε συγκεκριμένες περιοχές, έχουν ως άμεσο επακόλουθο να φεύγει ο κόσμος. Γι' αυτό λοιπόν βιώνουμε και αυτά τα προβλήματα. Άρα πρέπει να λύσουμε κοινωνικά θέματα, οικονομικά θέματα σε ό,τι έχει να κάνει με την ανάπτυξη, με αποτέλεσμα η κάθε περιοχή που έχει να μας προσδώσει αυτό που έχει να μας προσδώσει να αξιοποιηθεί ανάλογα. Τελευταία ερώτηση για τον προεκλογικό αγώνα, την ποιότητά του, τη σχέση σας με τους υπολείπους, γιατί αντιλαμβάνεστε ότι ακόμα μέχρι στιγμής ανακοινώνονται ονόματα, όπως αντιλαμβάνεστε, κύριε Κορεντζίδη. Υποψηφίων δημάρχων. Υποψηφίων δημάρχων, ναι. Πάτε καλά μέχρι τώρα? Πιστεύετε ότι η αντιπαράθεση γίνεται όπου και αν γίνεται, γίνεται με καλούς και τίμιους όρους ή έχουμε παρατηρήσει ή έχετε παρατηρήσει διάφορα παράξενα πράγματα? Θα ήθελα να πω ότι είναι απολύτως τιμητό να οποιοδήποτε θέλει να ασχοληθεί. Να λέει ότι είμαι καλύτερος από τον άλλο. Αυτό είναι σίγουρο. Εντάξει. Ναι, να υπάρχουν απόψεις, βέβαια όλες οι απόψεις. Αλίμονα αν δεν υπήρχε και αυτό. Βέβαια, κατατίθονται στην κρίση των δημοτών, στην κρίση των πολιτών, οι οποίοι έχουν και την τελική κρίση. Ναι. Εμείς αυτό λοιπόν το έχουμε κάνει πολύ καιρό πριν και όχι την τελευταία στιγμή. Θεωρώ ότι όταν θέλεις να ασχοληθείς με τα κοινά και από τη θέση του υποψηφίου δημάρχου, θα πρέπει να υπάρχει ένα σεβαστό χρονικό διάστημα όπου θα πρέπει να κατατεθεί ο προγραμματισμός, οι αρχές, οι θέσεις του κάθε συνδυασμού. Από εκεί και πέρα όμως, όπως σας είπα και πριν, είναι απολύτως θεμητό οποιοδήποτε θέλει να προσφέρει να ανακοινώνει τις υποψηφιότητές του όποτε κρίνει αυτός σκόπιμο. Σε ό,τι αφορά τις πολλές υποψηφιότητες που συζητούσαμε στην αρχή, βλέπουμε ότι έχουν περιοριστεί αρκετά. Υπήρξαν και κάποιες αποχωρήσεις. Εγώ αυτό που θα κάνω είναι να μιλήσω για το συνδυασμό το δικό μας και για εμένα προσωπικά. Ποτέ δεν έχω ασχοληθεί με κανέναν άλλον από αντιπάλους συνδυασμούς. Δεν έχω πιέσει και αυτά που σας λέω είναι γεγονός. Γεγονότα, δεν έχω πιέσει κανέναν υποψήφιο δημοτικό σύμβουλο να μπει στον συνδυασμό, δεν έχω παρακαλέσει κανέναν, γιατί το ίδιο θέλω να γίνεται και στο πρόσωπό μου. Ποτέ δεν θα ήθελα να με παρακαλάνε, ποτέ δεν θα ήθελα να με πιέζουν. Πιστεύω ότι όλα γίνονται με καλό τρόπο και είναι και τιμή για μένα, θα έλεγα, και είμαι και υπερήφανος, αλλά είμαι και στην ευχάριστη θέση να σας πω ότι το μεγαλύτερο ποσοστό του συνδυασμού μου συγκροτήθηκε με την οικειοθελή, με το οικειοθελές αίτημα του υποψηφίου να προσφέρει μέσα από τον συνδυασμό τον δικό μας. Αυτό είναι κάτι, όπως σας είπα, που μου κάνει να αισθάνομαι ιδιαίτερη ικανοποίηση. Άρα δεν ασχολούμαστε με το τι κάνουν οι άλλοι συνδυασμοί. Εμείς ασχολούμαστε με τη δουλειά μας, ασχολούμαστε με το έργο μας, ασχολούμαστε με τα προβλήματα που απασχολούν τους πολίτες, τους δημότες και τα βιώνουμε καθημερινά οι ίδιοι.
Θα έλεγα ότι από όλες αυτές τις υποψηφιότητες δίνεται, όπως σας είπα και πριν, η δυνατότητα στους συνδημότες μας να δουν, να συγκρίνουν, να επιλέξουν ποιος είναι αυτός ο συνδυασμός, ο επικεφαλής, αλλά και τα πρόσωπα που τους εκφράζουν καλύτερα. Θα ήθελα να δώσουν την ευκαιρία σε δημιουργικούς ανθρώπους που έχουν όρεξη και πάθος για δουλειά και κυρίως θα έλεγα έχουν δείξει την δουλειά τους σε δύσκολες συγκυρίες, αλλά και την προοπτική να φέρουν αποτελέσματα. Εγώ, κύριε Κορεντζίδη, να σας ευχαριστήσω που ήσταν εδώ μαζί μας σήμερα για αυτή την κουβέντα. Να σας ευχηθώ καλή συνέχεια, καλό προεκλογικό αγώνα. Και από εκεί και μετά είπαμε θα τα ξαναπούμε προς το τέλος της περίοδου, στον τελευταίο προεκλογικό μήνυμα, φαντάζομαι αμιγώς, για το πρόγραμμα της δικής σας θητείας. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω και εγώ θερμά για την πρόσκληση. Όπως σας είπα, γνωρίζουμε την κατάσταση, μας αρέσουν τα δύσκολα και γι' αυτό είμαστε εδώ. Θα ήθελα επίσης να ευχηθώ να υπάρχει ένας ήρεμος προεκλογικός αγώνας. Θα έλεγα ότι είναι ο μοναδικός αγώνας. Και δημιουργικός να είναι. Να είναι ο μοναδικός αγώνας που δεν υπάρχουν αντιπαλότητες. Σε ένα ήπιο κλίμα, τουλάχιστον από την πλευρά τη δική μου και του συνδυασμού μου, δεν θα υπάρξει το οτιδήποτε και είναι κάτι το οποίο σας δίνω το λόγο μου εγώ προσωπικά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Εγώ ευχαριστώ. Καλή συνέχεια και σε εσάς.